Εγώ θέλω να πω ότι ήταν μια εκκρεμότητα πάρα πολλών χρόνων, η οποία αποδεικνύεται ότι εφόσον υπάρχει έτσι βούληση και σεβασμός σεβασμό στον τόπο και στο, στην ευθύνη που υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή, απέναντι στην ανθρώπινη ζωή που χάθηκαν άνθρωποι εκεί, τα πάντα μπορούν να πάνε πολύ πιο γρήγορα. Με τη δημιουργία επιπλέον κόμβων και πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν, προσπαθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να λύσει το πρόβλημα τη οδική ασφάλεια στο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό των Κουνουπιδιανών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες σε έναν δρόμο που χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες φοιτητές και μαθητές. Φαίνεται πως ο άδικος χαμός της Στέλλας και του Γιάννη ταρακούνησε τους κρατικούς μηχανισμούς. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Εγώ δεν θέλω να αποκαταλάβω το αντικείμενο τη μελέτη, όμω η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι προσανατολίζονται προ μια λύση που περιλαμβάνει κόμβου και στην περιοχή του Πολυπλαδικού και στην περιοχή του Σούπερ Μάρκετ και προφανώς στην περιοχή του Πολυτεχνείου και του Ε, Κυρίω για να μπορέσει να καλύψει το κομμάτι των αριστερών στροφών, δηλαδή οι άνθρωποι που κινούνται να μπορούν να αναστρέψουν την πορεία του για να πάνε προ τα σπίτια του ή προς, με ασφάλεια. Και οι οδηγοί γενικά. όχι. Επομένω, και σύν, κάποια συνοδά έργα τα οποία περιλαμβάνουν προφανώ θέματα απορροή ομβρίων, φωτισμό, πεζοδρόμιο όπου απαιτείται ακόμη, όλα αυτά πράγματα. Το Υπουργείο ενέκρινε την πίστοση ποσού 70.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτη που αφορά στη βελτίωση τη οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου Κρήτη από το Λίκιο Ακροτηρίου μέχρι και τα Κουνουπιδιανά. Το τμήμα τη οδού είναι μήκου περίπου 1,5 χιλιόμετρου και η εκπόνηση των επιμέρου μελετών χαρακτηρίστηκε ω κατεπίγουσα ανάγκη. Μια μελέτη τη τάξη των 70.000 ευρώ, η οποία θα Μπει σαν αντικείμενο μια υφιστάμενης σύμβαση που έχει ο ΑΚ για λόγου κατεπήγοντο. Το λέω αυτό γιατί τυπικά αυτή η μελέτη πρέπει να εκπονείται από την περιφερειακή Χανίων, διότι το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου είναι επαρχιακή οδό, στην οποία ο ΑΚ δεν έχει αρμοδιότητα και άρα ό,τι γίνει. Θα γίνει σε συνεννόηση και με, με έγκριση και σύμφωνη γνώμη τη Περιφερειακή Ενότητας Χανίων. Προφανώ και δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 2000 των αρχών, όπου είχαμε 120-125 νεκρού ανά κατοίκων. Ωστόσο, όμω, και ένα νεκρό στην άσφαλτο είναι ένα άδικο θάνατο, ο οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγεται. Η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο του χρόνου, με την ελπίδα ότι γρήγορα θα τρέξει και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Ο μελετή που το έχει αναλάβει είναι ειδικό σε θέματα οδική ασφάλεια. Έχουν ήδη κατεβεί η συνεργεία του μελετητή και έχουν κάνει συλλογή στοιχείων και αποτύπωση τη περιοχή. Και περιμένουμε τώρα να γίνει μια διαζώση συνάντηση και με την Περιφερειακή Ένωτα Χανίων για να δούμε πού βρισκόμαστε και πώ κατευθυνόμαστε μέχρι τέλο του χρόνου να έχουμε τελειώσει. Από εκεί και πέρα, η αδειοδότηση που θέλω εγώ δίνω μεγάλη σημασία γιατί είναι κάτι το οποίο πιθανό να μα καθυστερήσει, η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Θεωρώ ότι εφόσον υπάρξει. Ε, ε, καλή πρόθεση από όλου του εμπλεκόμενου, και αυτού που εκπονούν τη μελέτη αλλά και αυτού που αδειοδοτούν, θα μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν γρήγορα όπω πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε χρέο απέναντι όχι μόνο στα παιδιά που χάθηκαν, αλλά σε αυτού που κινούνται καθημερινά στην περιοχή. Τα χρήματα για την υλοποίηση του έργου έχουν εξασφαλιστεί τον ζωφό τη Καζάση, είτε από την περιφέρεια Κρήτη, είτε απευθεία από το Υπουργείο Υποδομών. Ενώ η δημιουργία των πεζοδρομίων μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα.